27ο λεπτό στις Αρχάνες, η βαθιά μπαλιά για τον Δωματάπ θα κατεβάσει και από κοντά με πολύ ωραίο τρόπο το 1-0 από το Ροβίθι, προβάδισμα για τον Γιούχτα. Ο Πόρος αντέδρασε, εδώ στο ξεκίνημα της φάσης ζήτησαν φάουλ οι γηπεδούχοι, ο Γροσδάνης στη συνέχεια με πολύ ωραία ενέργεια και εκτέλεση πέτυχε το 1-1 για τους φιλοξενούμενους. Να σημειώσουμε ότι με αποβολή του Φρόκου στο 43 με δεύτερη κίτρινη ο Πόρος έμεινε με 10 παίχτες. Και στο δεύτερο μέρο παρουσιάστηκε μεγάλη ευκαιρία για τον Γιούχτα να ξαναπάρει προβάδισμα. Κέρδισε πέναλτι. Ανέλαβε την εκτέλεση. Στη συνέχεια ο Ροβίθη δεν τα κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τροματοφύλακα. Ο Ζαφίρη απέκρουσε. Και έρχομαστε στη φάση που ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι στι Αρχάνε. Εδώ δόθηκε πέναλτι. Με του γηπεδούχους να διαμαρτύρονται έντονα, να τονίζουν ότι το όποιο μαρκάρισμα έγινε έξω από την περιοχή. Ο διαιτητή δεν άλλαξε απόφαση. Δόθηκε το πέναλτι στον Πόρο ο σπεσιαλίστας Καστελιανάκης τα κατάφερε, πέτυχε άλλο ένα γκολ. Το 1-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των φιλοξενούμενων, υπέρ του πόρου στις Αρχάνες.